άφησε το μοναδικό του αποτύπωμα στην πορεία της Ελλάδος προς την εδαφική της ανεξαρτησία και την μετεξέλιξή της σε ένα κράτος δικαίου. Στο όραμα του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου που συνέδεσε το όνομά του με τη λέξη μεταρρύθμιση αλλά και στα επίκαιρα ακόμα και στις μέρες μας μηνύματα που αποπνέει το έργο του μεγάλου ηγέτη 85 χρόνια μετά το θάνατό του, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία της η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021 στο ετήσιο πολιτικό μνημόσυνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου που πραγματοποιήθηκε στη σκιά της πανδημίας στους τάφους των δύο πολιτικών ανδρών στο ακροτήρι Χανίων. Η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη που μαγνήτησε τα βλέμματα όλων με την παραδοσιακή της φορεσιά μίλησε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο εμβληματικός ηγέτης που καθόρισε την πορεία της Ελλάδας. Το όνομά του όσο ο λίγων συνδέθηκε στην ελληνική ιστορία με τη λέξη μεταρρύθμιση. Κατάφερε να συνδυάσει την διορατικότητα με τον πραγματισμό, το όραμα με την επιμονή και με την μεθοδικότητα. Και αυτός ο συνδυασμός είναι το σημαντικό μάθημα για όλους μας σήμερα. Με μέτρα και αποστάσεις όπως οι συνθήκες το επιβάλλουν, τελέστηκε στους τάφους των Βενιζέλων επιμνημόσυνη δέηση, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Στην εκδήλωση το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων, όπου μεταξύ άλλων στις ομιλίες τους έκαναν ιδιαίτερο λόγο στα διδάγματα του μεγάλου Εθνάρχη για το όραμα και την προοπτική της σύγχρονης Ελλάδας. Οι δύο άντρες που τιμούμε σήμερα μας έδωσαν δυνατότητα να αντλήσουμε διδάγματα από τις ηγετικές μορφές τους, κατανοώντας τις διεθνείς εξελίξεις σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μας εκπλήσει για τις απρόσμενες αλλαγές του, αλλά για να πάρουμε τα ρίσματα εκείνα που χρειαζόμαστε. Για να βαδίσουμε μπροστά, κοιτώντας το μέλλον με αισιοδοξία. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν πάντοτε στην κατάλληλη αναλογία ένας οραματιστής και ταυτόχρονα ένας πραγματιστής πολιτικός. Με ρεαλισμό και αποφασιστικότητα, με λελογισμένο ρίσκο, πετύχαινε να αξιοποιεί τις εκάστοτε ευνοϊκές συγκυρίες για να προωθήσει αποτελεσματικά τα ελληνικά δίκαια. Σήμερα ζούμε με τις συνθήκες που υπέγραψε ο Βενιζέλος. Η συνθήκη του Βουκουρεστίου, η συνθήκη του Νεηγή, η συνθήκη των Σευρών, η συνθήκη της Λοζάνης. Είναι οι συνθήκες που καθορίζουν τα όρια της χώρας μας. Το ετήσιο μνημόσυνο των δύο ανδρών συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, την Αντιπεριφέρεια και το Δήμο Χανίων.